Στους δρόμους ήταν το σημερινό ραντεβού των εκπαιδευτικών των Χανίων με τους δασκάλους αλλά και τους φοιτητές που συμμετείχαν στην πανεκπαιδευτική κινητοποίηση να διεκδικούν την ασφαλή επαναλειτουργία όλων των σχολικών μονάδων. Και αυτό που απαιτούμε ουσιαστικά από την κυβέρνηση είναι ανοιχτά και ασφαλή σχολεία με όλους τους όρους που έχουμε περιγράψει εδώ και ένα χρόνο. Θα ήταν ένα απλό ψεματάκι, λόγω και της ημέρας που είναι πρωταπριλιά, από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε όλα αυτά, αλλά δυστυχώς η κυβέρνηση μας εμπέζει εδώ και ένα χρόνο, 364 μέρες μας λέει ψέματα. Δεν έχει κάνει κανένα βήμα προς την κατεύθυνση για να είναι ανοιχτά και ασφαλή τα σχολεία. Το σημείο συγκέντρωσης των διαδηλωτών ήταν η πλατεία της Δημοτικής Αγοράς, με τους ίδιους να επισημαίνουν σε όλους τους τόνους ότι έστω και μετά από ένα χρόνο τα σχολεία θα πρέπει να λειτουργήσουν στο πλαίσιο μέτρων που εγγυώνται την ασφάλεια δασκάλων, μαθητών και των οικογενειών τους, χωρίς πολυάριθμα τμήματα και χωρίς τους επικοινωνιακούς χειρισμούς από πλευράς της κυβέρνησης. Αυτό που βλέπουμε από την πλευρά της κυβέρνησης είναι ουσιαστικά μία κοροϊδία. Ακούγεται ότι στις 12 του μηνός θα ανοίξουν τα σχολεία, κυρίως η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και βλέπουμε την προχειρότητα ακόμη και στα self-test, τα οποία δεν έχουν φτάσει ούτε καν στα σχολεία, και γι' αυτό όσον αφορά τα δημοτικά σχολεία, αλλά εξίσου και για τη δευτεροβάθμια, μιλάμε δηλαδή για μαθητές οι οποίοι έχουν χάσει την κάθε επαφή με το σχολείο, η τηλεκπαίδευση δεν αποτελεί εκπαίδευση. Οι φοιτητές από τη δική τους πλευρά κατήγγειλαν για πολλωστή φορά τον νόμο που, όπως είπαν, δημιουργεί προβλήματα στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι διαθέτει χρήματα για τις προσλήψεις αστυνομικών στις σχολές και όχι για την ενίσχυση του εκπαιδευτικού συστήματος, των πανεπιστημίων αλλά και του τομέα της υγείας. Επιλέγουν να δίνουν λεφτά στην ίδρυση αστυνομικών σωμάτων μέσα στις σχολές μας, αντί να δώσουν λεφτά για τα μέτρα προστασίας. Για μέτρα προστασίας ώστε να ανοίξουν οι σχολές μας με ασφαλή τρόπο, να μπουν οι φοιτητές πάλι μέσα. Επιλέγουν να μην δίνουν λεφτά στο δημόσιο σύστημα υγείας. Εμείς ως φοιτητές και φοιτήτριες εναντιονόμαστε σε όλη αυτή την πραγματικά οριακή κατάσταση που έχουν φέρει τη δημόσια παιδεία, τη δημόσια υγεία.